Παγκόσμια ημέρα πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού σήμερα και στην αγορά της Μυτιλίνης, ΜΕΕΣ του Κέντρου Υγείας Μυτιλίνης και της τοπικής μονάδας υγείας Λέσβου πραγματοποίησαν δράση ενημέρωσης για την πρόληψη και την μαστογραφία. Είμαστε εδώ με τις συναδέλφισες ΜΕΣ και άλλες συναδέλφισες με σκοπό να τιμήσουμε επαιτειακά σήμερα το πρόγραμμα της ΦΟΦΗΣ Γεννηματά που αφορά τον προσυμπτωματικό έλεγχο, δηλαδή πριν η γυναίκα εμφανίσει τα συμπτώματα του καρκίνου, κυρίως μέσω της μαστογραφίας, πρόληψη κατά του καρκίνου του μαστού. Ποιο είναι το μήνυμα λοιπόν της ημέρας? Να κάνουμε όλες τη μαστογραφία μας και να μην ξεχνάμε να κάνουμε και την αυτοεξέταση μαστού, αλλά βασικά τη μαστογραφία. Πώς πάει το πρόγραμμα ΦΟΦΗ Γεννηματά, πείτε μας λίγο. Πάει πολύ καλά από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ναι. Mm-hmm. Έχει προσέλευση και ευτυχώς οι γυναίκες δείχνουν αρκετά ευαισθητοποιημένες. Αρχικά είναι η μαστογραφία, όπου μετά αν υπάρξουν ευρήματα προχωρά ο γιατρός στο να δώσει υπέρηχο και κλινική εξέταση αν χρειαστεί μετά. 25 Οκτωβρίου σηματοδοτεί την Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού. Εννοείται πως η συγκεκριμένη ημέρα σηματοδοτεί έτσι κάθε μαχητή, κάθε μαχητρία που παλεύει για να νικήσει, πάλεψε. Ο καρκίνος του μαστού είναι πλέον μία νόσος η οποία πρέπει σε ένα πλαίσιο παρέμβασης από διάφορες ειδικότητες να πλαισιώνεται από εμάς και να βοηθάμε όσο μπορούμε το κάθε άτομο ξεχωριστά και εξατομικευμένα. Πείτε μας λίγο γενικά τι σημαίνει για την οικογένεια κάποιας ασθενούς ή την ίδια την ασθενή το να είναι καρκινοπαθής και πώς μπορεί να βοηθηθεί αν χρειαστεί. Αυτό που ανέφερα και προηγουμένως είναι σημαντικό να πλαισιώνεται το άτομο πολυεπίπεδα και ολιστικά από διάφορες ειδικότητες, τι αυτό σημαίνει ιατρός, ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός ή οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα χρειάζεται. Και έτσι να βοηθάμε πολυεπίπεδα και να πλαισιώνουμε ολιστικά το κάθε άτομο εξατομικευμένα. Πού μπορεί να βρει βοήθεια, υπάρχει κάποιο που μπορεί να απευθυνθεί κάποιος? Εμάς η υπηρεσία μας εννοείται μπορεί να απευθυνθεί οποιοδήποτε χρειαστεί κάποια βοήθεια, εννοείται μπορεί να εγγραφτεί επίσης σε εμάς, είναι εγγεγραμμένο στην πρώτη τόμη Λέσβου. Η ομάδα μας είναι αρκετά πλαισιωμένη από διάφορες ειδικότητες, ώστε να θέσει τα ερωτήματά του και εμείς είμαστε εκεί να τον υποστηρίξουμε για ό,τι χρειάζεται.